Μπράβο ρε. Κάλυψε Χρύσα, κάλυψε Χρύσα. Μπράβο Όλγα! Μπράβο Ιλιάνα, μπράβο τώρα, μπράβο. Τι λέγεις Φωτεινίση. Μπράβο, έλα πάλι. Ανεβείτε ρε. Κολλητό, κολλητό, φίλε. Ωραίο σουτ πάντως. Μπράβο ρε. Γκολ. Όχι ρε, μπράβο. Έλα, 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 Τη ρίγα τη χορεύει. Σε χορεύει. Thank you.
Μπάλα, παιχνάρα μου! Κάνε! Ψέματα λες, του θυμήθηκε. Μπράβο! Μπράβο, Ιβάνα, μπράβο! Δεν πειρά...
Κόλπο! Λαμπρινή, κάντε έχεις τον κόλο σου. Θεωρώ ότι δεν μπορούσε να παιχτεί πολύ όμορφο παιχνίδι σε αυτό το γήπεδο εδώ. Έχουμε μια ομάδα ποιοτική, όπως νομίζω ότι και η ομάδα Τρικάλων είναι πολύ καλή ομάδα και μπορεί να βάλει την μπάλα κάτω. Εμείς κερδίσαμε δίκαια, πηγαίνουμε φέτος για πρωτάθλημα στην Αλφα Εθνική. Έχουμε στα Τρίκαλα να πετύχουν και αυτά το στόχο τους, αλλά θεωρώ ότι θα γινόταν καλύτερο παιχνίδι και θα το απολαμβάναν φίλαθλοι αν είχαμε ένα πολύ πιο καλό γήπεδο. Εντάξει, ήταν ένα φτύρο που μάτς, άσχετα με το αποτέλεσμα, προσπαθήσαμε να βάλουμε την μπάλα κάτω. Εντάξει, προσπαθήσαμε κάποια πράγματα να πάρουμε το μάτς βασικά. Τα καταφέραμε, είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στην αντίπολη ομάδα στα Τρίκαλα 2011, να έχουμε μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Όσον αφορά εμάς, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, πήραμε το αποτέλεσμα και εντάξει, προχωράμε παρακάτω στο κύπελλο. Είχαμε ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα με την Καρδίτσα. Το σκορ, αν και πιστεύω ότι μας αδικεί στο εύρος το οποίο έχει έρθει, η Καρδίτσα δίκαια νίκησε. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου που κατάφεραν στο δεύτερο ημίχρονο και ανταπεξήλθαν πολύ καλά και έπαιξαν πολύ καλό και ποιοτικό ποδόσφαιρο. Ίσως αν είχαμε ένα διαφορετικό πρώτο ημίχρονο να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Καλή συνέχεια στην ομάδα της Καρδίτσας στο υπόλοιπο της σεζόν και ελπίζω εμείς τα μάτια μας τώρα στο κυριακάτικο παιχνίδι που είναι το σημαντικό για μας, μιας και με νίκη μας δίνει και μας εξασφαλίζει την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα ανάμεσα σε εμάς και την Καρδίτσα. Φάνηκε η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, μια η Καρδίτσα πρωταγωνιστή στην Αλφα Εθνική. Αλλά και εμείς δείξαμε τι αξίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο μπήκαμε κάπως φοβισμένα, αλλά στο δεύτερο αποδείξαμε ότι έχουμε ταλέντο και ότι μπορούμε με δουλειά και με περισσότερη πίστη να ανεβούμε ένα παραπάνω σκαλοπάτι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μας και εύχομαι καλή συνέχεια στην Καρδίτσα και στην ομάδα μας να πετύχει όλους τους στόχους.